Σε σχέση με το ζήτημα της αποχής που θέσατε, από ό,τι καταλαβαίνω, στον κύκλο της συζήτησης, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, του λαό, που νιώθουν πράγματι μια απογοήτευση και το σκέφτονται αν θα πάνε ή όχι στις κάλπες, να σκεφτούν με ποιους και γιατί είναι απογοητευμένοι. Γιατί πράγματι ένα ευρύτερο τμήμα εργατικών λαϊκών στρωμάτων νιώθει μια απογοήτευση από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεται ότι όλα όσα βιώνει σήμερα είναι το αποτέλεσμα αντιλαϊκών μέτρων που πήραν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις, μιας πολιτικής που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτή λοιπόν την αγανάκτηση, την οργή που νιώθει, εμείς τον καλούμε να την κάνει η δύναμη αγώνα, δύναμη διεκδίκησης, να ψηφίσει το κόμμα που πραγματικά αμφισβητεί αυτόν τον ευρωμονόδρομο και να σκεφτεί την επόμενη μέρα. Γιατί στις 10 του Ιούνιου θα είναι εδώ και τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχουν ψηφίσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Θα είναι εδώ η κοινή αγροτική πολιτική. Θα είναι εδώ η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας. Θα είναι εδώ η καθυλωμένη μισθή, συντάξεις, πείνας, μια ακρίβεια και ένας πληθωρισμός που καλπάζει. Τι συμφέρει λοιπόν και τι χρειάζεται ο λαός? Να βγει ενισχυμένο το ΚΚΕ που καταθέτει όλες τις δυνάμεις στους δρόμους του αγώνα, στη διεκδίκηση, είναι η φωνή των εργατικών λαϊκών διεκδικήσεων, δεν έχει δεσμεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λόμπι της, ή να βγουν ενισχυμένα τα κόμματα αυτά που στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίζουν και υλοποιούν αντιλαϊκά μέτρα? Για μας αυτό είναι το κρίσιμο. Να σκεφτεί ακόμα αν τον συμφέρει να βγει ενισχυμένο το ΚΚΕ που παλεύει για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από επικίνδυνους σχεδιασμούς και τον πόλεμο, ή αν θα βγουν ενισχυμένα τα κόμματα αυτά που συμφωνούν με τον κεντρικό πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή μας, τη συμμετοχή της χώρας μας σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, και τα διάφορα άλοθη για το δικαίωμα τάχα αυτοάμυνας του Ισραήλ που σηματοδοτούν τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Άρα και εσείς καλείτε τον κόσμο να ψηφίσει με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Η αλλαγή πολιτικής. Να ψηφίσει για όλα, γιατί όλοι παραδεχόμαστε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων, των νόμων που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της χώρας αποτελούν οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει συμφέρον ο ελληνικός λαός να έχει στην Ευρωβουλή κομμουνιστές ευρωβουλευτές που θα είναι κυριολεκτικά τα μάτια και τα αυτιά του, θα ενημερώνουν, θα προειδοποιούν για όσα αντιλαϊκά εξεφαίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι η φωνή των εργατικών λαϊκών διεκδικήσεων. Ωραία. Και μέσα στις Βρυξέλλες. 80% να πάει. Και η Ευρώπη στο μέσο όρο. 60%. Ακριβώς. Εσείς πολύ συμφωνείτε. Υπάρχει... Όχι, είναι ζητήματα επειδή τα γνωρίζουμε. Επειδή τα γνωρίζουμε, είναι εργασιακά ζητήματα. Και πρέπει να τα θίξουμε. Βέβαια, όταν. Ακόμα και εκείνα που φέρνει η Ευρώπη με κοινωνικό πρόσημο, μισθό θα καθορίζεται με υπουργικό φυρμάνι, ανάλογα με την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των επιχειρήσεων. Χρηματίζεις κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης. Ωραία, λοιπόν. Αυτό το λέτε προφανώς. Πάμε στην κυρία Διώτη τώρα. Ελάτε, κύριε Σουκαλά. Λέω για τον νόμο Βρούτσι Αυτιόγλου. Είσαι ότι έχει αξία οι τηλεθεατές μας που παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση. Κύριε Σουκαλά, οι τηλεθεατές μας λοιπόν που παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση, έχει αξία να δούνε ότι πίσω από τους τόνους που ανεβαίνουν υπάρχει μια βασική συμφωνία που έχει αποτυπωθεί και στο από κοινού πάνω από το 70% ψήφισης σε βασικά ζητήματα που αφορούν σήμερα τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας, και αυτά είναι Ταμείο Ανάκαμψης που μπούκωσε με κέρδη επιχειρηματικούς ομίλους εκτινάσοντας το πληθωρισμό και έχοντας την άλλη όψη μια σειρά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, σημαίνει ματωμένα υπερπλεονάσματα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, κοινή αγροτική πολιτική, συμφωνία στο χρηματιστήριο ενέργειας που μετατρέπει την ενέργεια και το ρεύμα σε χρηματιστηριακό προϊόν με πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος. Και σήμερα ακούσαμε στις ειδήσεις ότι υπερδιπλασιάζεται η τιμή του ρεύματος από αύριο σε μια εβδομάδα καύσωνα που θα αναγκαστούμε όλοι να ανάψουμε το εκοντήσιο κτλ. Σε αυτά λοιπόν υπάρχει συμφωνία. Και σε αυτά πρέπει να απαντήσει ο λαός μας και να πει ένα όχι και στη σταθερότητα που ευαγγελίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η σταθερότητα, το ρεκόρ των κερδών των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο των τελευταίων 13 χρόνων, των 2,5 δισεκατομμυρίων που θα μοιραστούν στους μετόχους, αλλά μια μόνιμη αστάθεια και ανασφάλεια για το λαό. Πρέπει να πει όχι όμως και στους μύθους περί ευρωπαϊκής κανονικότητας, από την οποία τάχα αποκλίνει η Ελλάδα λόγω της ιδιοληψίας της κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 16 εκατομμυρίων ανέργων, των 91 εκατομμυρίων ανθρώπων κάτω από το όριο της φτώχειας. Να πει ταυτόχρονα όμως και ένα μεγάλο ναι στους αγώνες της διεκδικήσης του για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, δημόσια στελεχωμένα επαρκή νοσοκομεία, δημόσια σχολιά, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, προστασία της ανθρώπινης ζωής με σύγχρονες υποδομές για την αντιπυρική, αντιπλημμυρική, αντισεισμική θωράκιση. Να πει όχι στον πόλεμο, όχι στον πακτολό χρημάτων για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς και την εμπλοκή της χώρας σε σχεδιασμούς που την κάνουν ένα πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα στόχο αντιπίνων.